Κέντρωση συναυλία αλληλεγγύης. Δεκάδες φορείς από όλη την περιοχή, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων, μαζί με τα εργατικά σωματεία ενωμένοι, ενώνουμε τις φωνές μας για να μην μαραζώσει ο τόπος μας. Για να μην πεταχνούν στην ανεργία πάνω από 200 οικογένειες στην περιοχή μας. Για να μην πληγούν δεκάδες αυτοαπασχολούμενοι μικροί επαγγελματίες που εξαρτάται η δραστηριότητά τους από τη Λάρκο. Για να μην ερημώσουν τα χωριά μας. Γιατί το μετάλλευμα στα βουνά μας δεν είναι για να θησαυρίζουν μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Την ώρα που εμείς, η αγορά ενός ηλεκτροκίνητου πράσινου αυτοκίνητου θα είναι απρόσιτη πολυτέλεια. Ακόμα και τούτη η αγορά μιας ανοξείδωτης κατσαρόλας θα είναι ένα ζήτημα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Το έγκλημα που συντελείται έχει σκοπό να ξεπουληθεί μπυρμπαρά η επιχείρηση, που κατέχει το 90% των κοιτασμάτων νικελίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρώτη ύλη για τον ανοξείδωτο χάλιβα. Παράγει σίδερο, κοβάλτιο, πολύτιμο υλικό για μπαταρίες και την ηλεκτροκίνηση και στην εποχή αυτά της ενεργειακής μετάβασης, που διαθέτει έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Είναι ένα έγκλημα καλά οργανωμένο. Είναι μακρόπνοο σχέδιο που υπηρετήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και προσπαθεί να ολοκληρώσει η σημερινή. Ένα σχέδιο από τη μια συνειδητής απαξίωσης και ζημιάς και από την άλλη συκοφαντίας και διάσπασης, χρησιμοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό και την ανθρωποφαγία. Πασχίζουν να πείσουν ότι φταίνει οι εργάτες της Λάρκο, γιατί είναι καλοπληρωμένοι τεμπέλητες. Ας μας πούν λοιπόν αυτοί που δεν έχουν δουλέψει ούτε μια μέρα στη ζωή τους, αυτοί που δεν ζουν μέσα στη σκουριά, πώς γίνεται να μην φταίνε οι κυβερνώντες που σχεδίασαν, αποφάσισαν και οργάνωσαν τη σημερινή κατάδεια. Μας λένε ότι η Λάρκο μολύνει το περιβάλλον και συμφωνούμε. Ας μας πούν όμως πώς θα προστατεύσει ο νέος επενδυτής στο περιβάλλον, όπως οι βιομήχανοι στα ενόφυτα, κάνοντας το μεσάπιο εσωπό. Μας λένε ότι η Λάρκο είναι ασύμφορη και ζημιογόνα. Ας μας πούν τότε γιατί τι θέλουν οι επιχειρηματίες για την ψυχή της μάνας τους. Γι' αυτό και τους λέμε και σήμερα ότι δεν θα τα καταφέρουν να φαγωθούμε μεταξύ μας για να προχωρήσει το σχέδιό τους. Θα μας βρουν μπροστά τους ενωμένους. Όπως σήμερα στη συναυλία, όπως το επόμενο Σάββατο στο συλλαλητήριο στην Αθήνα, θα μας βρουν ενωμένους στον αγώνα. Για να μην σταματήσει η ενιαία λειτουργία της Λάρκο ούτε για ένα λεπτό. Να εξασφαλιστεί η ανάπτυξή της, η βιωσιμότητα, ο εξυγχρονισμός της και η παραπέρα καθετοποίηση της παραγωγής. Να μην απολυθεί και ξεσπιδωθεί κανένας εργάτης της Λάρκο. Να καταβληθεί ο δεδουλευμένος μόχθος των εργαζομένων. Ο αγώνας των εργαζομένων της Λάρκο είναι αγώνας όλου του λαού της περιοχής για να μην μαραζώσει ο τόπος μας. Για να μπορούν αυτά τα πολύτιμα μεταλλεύματα να καλύπτουν τις ανάγκες μας και να δίνουν δουλειά και ζωή στην περιοχή μας. Είναι αγώνας που θα δώσουμε μέχρι τέλους. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους καλλιτέχνες που προς τιμήν τους ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμα και ήρθαν αφιλοκερδώς, χωρίς δεύτερη σκέψη, για να συμβάλλουν και να αντίσουν τη σημερινή διαμαρτυρία με τα τραγούδια τους. Ευχαριστώ.